Το τι πρέπει να πει στον Κουρί, ας πούμε, πώς να παίξει. Λέμε. Ο Κουρίς είναι ο καλύτερος μαθητής στην πρόβα και πάρα πολύ ανοιχτός, καθόλου κομπλεξικός, επειδή είναι ο ίδιος σπουδαίος και είναι ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του και το ξέρουμε και φαντάζομαι ότι και ο ίδιος το ξέρει. Το ξέρει, γιατί είναι κομπλεξάριστος γι' αυτό. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, δηλαδή εγώ και πριν σκηνοθετήσω και όταν ήμουνα με συναδέρφους που είναι έτσι ακομπλεξάριστοι, γιατί το καταλαβαίνεις γρήγορα, πάντα πήγαινε ο ένας και έλεγε, εσύ πες το έτσι για να βγάλει γέλιο. Και πάντα μου αρέσει να μου λένε και εμένα, δεν έχω κάποιο θέμα. Και είμαι πολύ χαρούμενη το πόσο με εμπιστεύτηκε και με άκουσε και ήρθε όλος ο θείασος μαζί. Και είναι ωραίο να καταλαβαίνεις ότι αυτό που θες να κάνεις, οι άλλοι το γουστάρουν, το αποδέχονται και 100% είναι μέσα σε αυτό. Η πρεμιέρα πώς ήταν, ε? Τέλεια. Σ' αρέσουν οι πρεμιέρες γενικά? Μια χαρά πια. Παλιά είχα τρομερό άγχος στις επίσημες κυρίως. Ναι, στις επίσημες. Τι παλιά σμαράγα να την ξέρουμε, ποια ήταν αυτή. Τρομερό άγχος, δηλαδή σε πρεμιέρες έχω πάθει τα χειρότερα. Έχω πάθει πανικούς, έχω πάθει ζαλάδες. Πώς το λένε αυτό, κρίση πανικού. Ναι. Όλα αυτά στις επίσημες. Ναι. Ναι. Τώρα δεν το βλέπω έτσι. Τι, πώς το βλέπεις? Τώρα λέω, αχ, τι ωραία που είναι αυτοί οι άνθρωποι καλοί κάτω που ήρθαν να μας δουν. Καλές προθέσεις. Και όλοι μας αγαπάνε. Ναι. Πάω και λέω στα παιδιά, ναι, αυτοί όλοι κάτω μας αγαπάνε και είναι καημένοι, στεναχωρημένοι. Ελάτε να τους κάνουν να περάσουν καλά. Κρίμα είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Αν είναι άρρωστοι. Για να φύγει το άγχος. Κρίμα τους λέτε. Κρίμα και αυτοί οι άρρωστοι άνθρωποι. Τι νομίζετε, με προβλήματα, χάλια. Ελάτε να τους κάνουμε να νιώσουν καλά. Γιατί είναι καλή. Αυτό λέω. Τι, σου έχει βγει και μητρικό? Όχι, κανένα μητρικό δεν μου έχει βγει. Απλά σε μια πρεμιέρα που καταστράφηκα στο πρώτο μέρος μέχρι το διάλειμμα. Ήμουνα χάλια, έτρεμα, φοβόμουνα, έβλεπα ότι όλοι κάτω με κοιτάνε εχθρικά και όλα αυτά που είναι όλα μέσα στο κεφάλι σου. Ναι. Γιατί ένα κλικ, πώς θα το δεις εσύ? Φυσικά. Και έρχεται ο Λάκης μέσα στο καμαρίνι και μου λέει, εσύ, όλες αγαπάνε. Ποιος Λάκης? Ο Λαζόπουλος. Ναι. Ποιος είναι ο Γαβαλάς? Ήταν η κουβέντα την οποία δεν ξεχνάω ποτέ. Ναι. Όλοι αυτοί θα τους βλέπεις ότι είναι από κάτω και σ' αγαπάνε. Και θα τους αγαπάς και εσύ και θα τους το ανταποδίδεις. Λοιπόν, όταν βγεις με αυτό. Ότι από κάτω είναι άνθρωποι που σ' αγαπάνε. Ναι. Τι είναι κιόλας, μωρέ? Ναι, καλά, δεν είναι άνθρωποι. Όχι μόνο αυτό. Όχι. Ότι λες οι επίσημοι. Τι είναι οι επίσημοι? Κάτι άνθρωποι σαν τους μη επίσημους. Ναι. Άνθρωποι με προβλήματα, γι' αυτό τους λέω. Είναι άνθρωποι και αυτοί έχουν προβλήματα. Ελάτε να περάσουν καλά. Τι είναι, σιγά τώρα.